Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. 154 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, φιλοκαλία των ιερών νυκτικών. Τόμος τέταρτος. Πρώτον, κεφάλαιο. Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για τον Χριστό και για χάρη της εντολής του, πιστεύοντας ότι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενος ζωής, να θεωρεί τη φτώχεια σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη, και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτε κατέχει τα πάντα, ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο της επιγνώσεως του Χριστού και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό. Κεφάλαιο δεύτερον. Πίστη στο Χριστό είναι όχι μόνο να καταφρονήσουμε όλα τα ευχάριστά του κόσμου, αλλά και να έχουμε εγκαρτέρηση και υπομονή σε κάθε πειρασμό που μας έρχεται και μας προκαλεί λύπες, θλίψεις και συμφορές, ώσπου να ευδοκίσει να μας επισκεφτεί ο Θεός, όπως λέει ο Ψαλμοδός. Με κάθε υπομονή περίμενα τον Κύριο και Αυτός με επισκέφτηκε. Κεφάλαιο τρίτον. Εκείνοι που προτιμούν σε κάτι τους γονείς τους από την εντολή του Θεού δεν έχουν πίστη στον Χριστό και οπωσδήποτε καταδικάζονται από τη συνείδησή τους, εάν βέβαια έχουν ζωντανή συνείδηση της απιστίας τους. Γνώρισμα των πιστών είναι να μην παραδένουν σε τίποτε απολύτως την εντολή του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Κεφάλαιο τέταρτον. Η πίστη στον Χριστό, τον αληθινό Θεό, γεννά την επιθυμία των καλών και το φόβο της κολάσεως. Η επιθυμία των πράγματι καλών και ο φόβος της κολάσεως προξενούν την ακριβή τήρηση των εντολών. Η ακριβή τήρηση των εντολών διδάσκει στους ανθρώπους πόσο αδύνατη είναι. Η κατανόηση της πραγματικής αδυναμίας μας γεννά τη μνήμη του θανάτου. Όποιος απέκτησε σύνικο του τη μνήμη του θανάτου, θα ζητήσει με πόνο να μάθει τι τον περιμένει μετά την έξοδο και την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή, και όποιος φροντίζει να μάθει για το μετά θάνατον, για τα μετά θάνατον, οφείλει πρώτα απ' όλα να στερήσει τον εαυτό του από τα παρόντα. Γιατί όποιος είναι δεμένος με εμπάθεια σε αυτά, έστω και στο παραμικρό, δεν μπορεί να αποκτήσει την τέλεια γνώση των μελλόντων. Αλλά και αν ακόμη κατά θεία οικονομία γευθεί κάπως τη γνώση αυτή, δεν αφήσει όμως το ταχύτερο αυτά με τα οποία είναι δεμένος με εμπάθεια, για να παραμείνει ολοκληρωτικά στη γνώση αυτή, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του να σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από αυτή. Τότε και η γνώση που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Πέμπτον, η απάντηση του κόσμου από την τέλεια αναχώρηση από αυτόν, μαζί με την αποξένωση από όλα τα υλικά, τις συνήθειες, τις γνώμες και τα πρόσωπα του κόσμου και με την άμνηση του σώματος και του θελήματος, προξενεί μέσα σε λίγο καιρό μεγάλη ψυχική ωφέλεια σε εκείνον που με τόση θέρμη απαρνήθηκε τον κόσμο. Έκτον κεφάλαιον. Εσύ που φεύγεις από τον κόσμο, πρόσεξε, μην αφήσεις στην αρχή την ψυχή σου να ζητά παρηγοριά, μένοντας μέσα σε αυτόν, κι ας σε αναγκάζουν όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αυτά τους τα συμβουλεύουν οι δαίμονες για να σβήσουν τη θέρμη της καρδιάς σου. Γιατί κι αν ακόμη δεν εμποδίσουν ολότερα την πρόθεσή σου, πάντως την κάνουν πιο χάβνη και ασθενική. Έβδομον,
όταν σε όλα τα ευχάριστα του βίου σταθείς ανδρείος και ανυποχώρητος, τότε οι δαίμονες στρέφουν τους συγγενείς σου σε συμπάθεια τάχα και τους κάνουν να κλαίνε και να θρυνούν για σένα μπροστά σου. Θα καταλάβεις όμως αυτή την αλήθεια όταν εσύ με μνήμης ακρόνητος και σε αυτή τη δαιμονική επίθεση, ενώ εκείνους θα τους δεις να ανάγουν ξαφνικά εναντίον σου από μια κινήσεως και να σε αποστρέφονται σαν εχθρό και να μην θέλουν ούτε να σε δουν. Κεφάλαιον 8. Όταν βλέπεις τη θλίψη που προκαλείται εξαιτίας σου στους γονείς, τους αδερφούς και τους φίλους, γέλα σε βάρος του δαίμονα που υποβάλλει ποικιλότροπα να γίνονται όλα αυτά εναντίον σου, με φόβο και μεγάλη σπουδή αποτραβήξου και παρακάλεσε εκτενώς το Θεό να φτάσεις το ταχύτερο σε λιμάνι καλού πνευματικού πατέρα, όπου αυτός θα αναπαύσει την κουρασμένη και φορτωμένη ψυχή σου, γιατί το πέλαγος του βίου κρύβει πολλά που προξενούν κινδύνους και την πλήρη απώλεια. Κεφάλαιο 9. Εκείνος που θέλει να μισήσει τον κόσμο οφείλει να έχει αγάπη στο Θεό από τα βάθη της ψυχής του και αέναη τη μνήμη του, γιατί τίποτε εκτός από αυτά δεν κάνει τον άνθρωπο να αφήνει τα πάντα με χαρά και να τα αποστρέφεται σαν σκύβαλα. Κεφάλαιο 10. Μη θελήσεις καθόλου να μείνεις στον κόσμο για εύλογες ή παράλογες αιτίες, αλλά όταν κληθείς υπάκουσε αμέσως, γιατί σε κανένα άλλο δεν ευχαριστείται ο Θεός όσο συνταχεία ανταπόκρισή μας. Καλύτερα σύντομα υπακοή με φτώχεια παρά αργοπορία με πολλά υπάρχοντα. Κεφάλαιο 11. Αφού ο κόσμος και τα του κόσμου είναι όλα πρόσκαιρα και ο Θεός είναι άφθαρτος και αθάνατος, να χαίρεστε όσοι γι' αυτόν αφήσατε τα φθαρτά. Φθαρτά δεν είναι μόνο ο πλούτος και τα χρήματα, αλλά και κάθε ειδονή και απόλαυση της αμαρτίας είναι φθορά. Μόνο οι εντολές του Θεού είναι φως και ζωή, και έτσι τις ονομάζουν όλοι. Κεφάλαιο 12. Ενέλαβες, αδερφέ, μέσα σου θεία φλόγα και γι' αυτό έτρεξες σε κοινόβιο ή σε πνευματικό πατέρα. Αν σε παρακινεί αυτός ή η συνασκούμενη αδερφή σου να αναπάβεσαι με λουτρά ή φαγητά ή άλλες περιποιήσεις του σώματος, μη δεχθείς, αλλά να είσαι πάντοτε έτοιμος για νηστεία, κακοπάθεια και αυστηρότατη εντράπεια. Έτσι, αν παρακινηθείς από τον πνευματικό σου πατέρα να περιποιηθείς λίγο το σώμα σου, να βρεθείς έτοιμος να υπακούσεις, χωρίς ούτε και σε αυτό να κάνεις το δικό σου θέλημα. Εάν πάλι δεν συμβεί αυτό, να υπομείνεις με χαρά ό,τι θεληματικά προτίμησες και έτσι να ωφελείσαι ψυχικά. Εάν το τηρείς αυτό, θα είσαι πάντοτε σε όλα νηστευτής και εγκρατευτής και ολότερα αρνητής του δικού σου θελήματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τη φλόγα της καρδιάς σου θα την φυλάξεις άσβηστη, που σε πείθει να καταφρονείς τα πάντα. Τέλος της πρώτης ενότητος. Τέλος και στο Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.